τεχνικών σχολών μας και βεβαίως το προσωπικό της Κοινοφελούς και τον προεδρεύοντα εδώ για τις μαζί με όλο το ΔΕΤΑΣΥΜΑ για τις προσπάθειες τις οποίες έχουν καταβάλει ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Το λέγω αυτό και για αυτούς που, μας βλέπουν και μας ακούν ή θα μας διαβάσουν και είναι εκτός Καλαμάτας, να έρθουν οπωσδήποτε στην Καλαμάτα. Αν δεν έρθουν θα χάσουν. Για να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα, σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτές τις εκδηλώσεις μαζί με τα παιδιά τους. Μια πόλη εορταστική, με κατάφορτα τα καταστήματα, πάντα υπάρχουν χρήματα για τα Χριστούγεννα, έστω και λίγα, με τις καφετέριες της πόλης τα καλύτερά τους και με πολιτιστικές εκδηλώσεις και στην πλατεία από το πρωί μέχρι το βράδυ στο Μέγαρο Χορού και στο Πνευματικό Κέντρο. Λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία τις σχολές της Φάρης για να δούμε τα παιδιά μας εκεί, τα εκατοντάδες παιδιά τα οποία φοιτούν και θα μας δώσουν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Για πρώτη φορά θα έχουμε φέτος την χρησιμοποίηση της κεντρικής αίθουσας του Μεγάλου Χορού από τη σχολή χορού, διότι το Μέγαρο Χορού ανήκει κυρίως στα παιδιά του χορού και στη σχολή χορού, όπου έχουμε εξεύρει και τα χρήματα, έχουμε και ολοκληρώσει τη μελέτη, κυρία Διευθύντρια, ώστε να πάτε σε έναν χώρο κατάλληλο από κάθε άποψη για σχολείο. Λοιπόν, εγώ να επισημάνω επίσης, εκτός από την εκδήλωση των σχολών χορού, που είναι 21 του μήνα, την μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει 27 του μήνα, είναι η πρώτη της Συμφωνικής Ορχήστρας Καλαμάτας. Της τρίτης Συμφωνικής Ορχήστρας στην Ελλάδα, μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό το άλμα το οποίο κάνουμε, εδώ με τον κύριο Γιφτάκη και με όλους όσους έχουν φοιτήσει, φοιτούν στο οδείο τον κόσμο της μουσικής της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής, ότι η Καλαμάτα, είμαστε υπερήφανοι ότι η Καλαμάτα είναι η τρίτη πόλη με Συμφωνική Ορχήστρα και η πρώτη εκδήλωση Συμφωνικής Ορχήστρας θα γίνει στις 27 του μηνός. Προφανώς όλοι καταλαβαίνουν ότι το Μέγαρο Χορού έχει γύρω στις 550 με 600 θέσεις. Όλος ο κόσμος δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσει την πρώτη της Συμφωνικής Ορχήστρας. Γι' αυτό να υπάρξει μια συνεννόηση με τα μέσα ενημέρωσης και βεβαίως θα προσπαθήσουμε όσο πιο σωστά μπορεί να γίνει αυτό, να επιλεγούν οι 600 άνθρωποι που θα παρακολουθήσουν 550. Ναι, εντάξει, το εισιτήριο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Να παρακολουθήσουν την πρώτη παράσταση της Συμφωνικής μας Ορχήστρας. Η κατεύθυνση είναι όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου να έχουν ένα συμβολικό ποσό εισιτήριο, το οποίο επιστρέφει στις σχολές, 2 έως 5 ευρώ. Θα επιστρέφει αυτό στις σχολές για την βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς τους. Αυτό το καταλαβαίνετε και βεβαίως είναι και μία απόδειξη ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις που γίνονται. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Συγχαρητήρια και πάλι, καλή επιτυχία και περιμένουμε με αγωνία και τις εκδηλώσεις των σχολών μας και ιδιαίτερα, τη σχολή χορού, το τονίζω αυτό, στο χώρο της για πρώτη φορά και βεβαίως την πρώτη της Συμφωνικής Ορχήστρας Καλαμάτας για την οποία πρέπει να είμαστε υπερήφανοι όλοι. Προσθέτει στην πόλη. Είναι άλλη μία πρίκα της πόλης. Άλλο ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τα μουσικά μας πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.